Ομιλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βγάζει κόκκινη κάρτα στη συζήτηση της θετικής ατζέντας Ευρώπης-Τουρκίας πριν η Άγκυρα εκπληρώσει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Το θερμό καλοκαίρι που προανήγγειλε ο Ερντογάν για το Κυπριακό, η προειδοποίηση πως η Άγκυρα δεν θα αφήσει την Κύπρο στο έλεος των Ελληνοκυπρίων μέσα ή παρουσία τουρκικών στρατευμάτων και η κίνηση της τουρκικής πλευράς στη Γενέβη να καταθέσει την πρόταση δύο κρατών αποτελούν για τη Λευκοσία κόκκινο πανί για τα δώρα που αναμένει να λάβει η Άγκυρα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου με κύριο αίτημα της αναβάθμισης της Τελωνιακής Ένωσης. Θεωρώ απαράδεκτη, αδιάλλαχτη και αρνητική τη θέση του Προέδρου της Τουρκίας που δεν θα μας επιτρέψει να είμαστε θετικοί σε αυτό που επεδίωκαν ή επιδιώκουν να πάρουν από την Ευρώπη. Εποφελής η αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποσυνδεθεί από τις υποχρεώσεις της Άγκυρας για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις σχέσεις καλής γειτονίας με όλα τα κράτη-μέλη και την χωρίς διακρίσεις εφαρμογή πρώτα του πρόσφατου πρωτοκόλλου, αναφέρεται ρητός στο κείμενο της έκθεσης Προόδου της Τουρκίας που σήμερα συζήτησε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μια έκθεση γεμάτη από μελανά σημεία στις σχέσεις Βρυξελών-Άγκυρας, που καταγράφει σοβαρή οπισθοδρόμηση σε όλα σχεδόν τα κεφάλαια και που σημειώνει ότι η αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι αρκετή για να αντιστραφεί το κλίμα και να ξεκλειδώσει η θετική ατζέντα. Your report is in line with the main findings of our report, the Commission's report, and the latest developments on the ground. It also clearly illustrates the challenges regarding the EU-Turkey relations. Μάλιστα, ο Επίτροπος Διεύρυνσης τοποθετεί την Κύπρο στους δύο από τους τέσσερις τομείς προτεραιοτήτων, στους οποίους θα επικεντρωθεί η προετοιμασία για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στο εμπόριο με την Τελωνιακή Ένωση, ζητώντας διόρθωση των εφιστάμενων αποκλήσεων, αλλά και στο μεταναστευτικό. It is important for Turkey to resume returns of irregular migrants from Greece to Turkey without delay and avoid opening of alternative routes, as well as to further reduce arrivals of irregular migrants to Cyprus. Συγκεκριμένη παράγραφος για το Κυπριακό με επιβεβαίωση της βάσης λύσης του Κυπριακού και ισχυρή καταδίκη των τουρκικών μεθοδεύσεων στα Βαρόσια. Από τον παράδειγμα αυτής της συμπεριφοράς είναι βέβαια η στάση της Τουρκίας και του τουρκοκύπριου ηγέτη στη Γενέβη αναφορικά με τη λύση του Κυπριακού, όπου εκεί παραβίασαν κάθε συμφωνημένη αρχή για λύση της ζωνικής δικαιωματικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα και βέβαια δεν επέτρεψαν στην Ευρώπη να εμφανιστεί. Οπισθοδρόμηση στις σχέσεις με τους γείτονές της και μάλιστα γίνεται κορυφαίος παράγοντας αποσταθεροποίησης στη Μεσόγειο μέχρι τη Λιβύη και τον Κάφκασο, συνεχίζοντας την κατοχή στην Κύπρο. Συζητάμε για τη χώρα που εδώ και 47 χρόνια κατέχει χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη δική μου την πατρίδα την Κύπρο, και στερεί για 47 χρόνια το αναφέρετο δικαίωμα σε 200.000 πρόσφυγες και το δικό μου δικαίωμα να επιστρέψουμε στη γη των πατέρων μας, πατρογονικές μας αιστείες. Στο κείμενο ψηφίσματος έχουν περιληφθεί επιπλέον τροπολογίες, κυρίως σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο του Sofagate, ενώ η τελική ψηφοφορία επί της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι και τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν το βράδυ, αφού υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί λόγω πανδημίας ως προς τον αριθμό των ευρωβουλευτών που μπορεί να είναι παρόντες στην αίθουσα της Ολομέλειας. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε για τα επιδόματα για συγκεκριμένες κατηγορίες, για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων. Έχει ανοίξει η πύλη για αιτήσεις, 2 μέρες μόνο. Θα σας πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Μάλλον θα σας πει η κυρία Βασιλική Χατζηδάκη.